Στα πλαίσια αυτά γίνεται και η εκδήλωση του κάμπου. Εμείς δεν κάνουμε μνημόσυνα ούτε επαιτειακές εκδηλώσεις. Το ΚΚΕ διαχρονικά βγάζει συμπεράσματα από τη ζωή και τη δράση του, τις καθυστερήσεις, τις αδυναμίες και τα λάθη του, και είναι φυσικό ότι στην πορεία αυτά τα συμπεράσματα και αυτές τις εμπειρίες διαχρονικά τα μεταφράζει. Τα τρία πολιτικά συμπεράσματα που θέλουμε να πούμε είναι, επειδή αυτή η εκδήλωση ήταν και έχει σχέση και με τον Εμφύλιο, το πρώτο είναι ότι γι' αυτό το ΚΚΕ δεν συμμετέχει σε κυβερνήσεις είτε εθνικής ενότητας είτε αστικές κυβερνήσεις, αυτό που μας ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 5-6 χρόνια, γιατί και τότε το 1944 με την κυβέρνηση Παπανδρέου τελικά οδηγηθήκαμε και στα Δεκεμβριανά και στο συμφωνία της Βάρκηζας. Άρα δηλαδή για να διαχειριστούμε το πολιτικό σύστημα δεν συμμετέχει το ΚΚΕ. Το κόμμα, όπως είπε και ο Γιάννης, το ΚΚΕ προσπαθούσε να, με συνενετικούς τρόπους να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και συνυπέγραψε μια σειρά συμφωνίες οι οποίες οδήγησαν σε λάθος δρόμους και τελικά στο Εμφύλιο πόλεμο. Το κόμμα φτάσαμε σε ένα σημείο η κυβέρνηση να τρομοκρατεί το λαό, να στείλει στον τοίχο αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, να συλλαμβάνει και να εξορίζει αγωνιστές, και το κλίμα αυτό μεταφέρθηκε και στη Χίο, που είχαμε τις δολοφονίες Μαυράκη Πίτα στο Βαρβάση επειδή τραγουδούσαν αντάρτικα τραγούδια, είχαμε την καθαίρεση των εκλεγμένης διοίκησης του εργατικού κέντρου, είχαμε κάψιμο των γραφείων του πρωτοπόρου της εφημερίδας που έβγαζε τότε το κόμμα, και μια σειρά άλλα γεγονότα που οδήγησαν τον κόσμο να πάρει τα όπλα και να βγει στα βουνά. Σε αυτή την προσπάθεια τα άτομα που ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό στη Χίο και μετά τα γεγονότα της Κηδιάτας είχαν μαζευτεί στον κάμπο, στο κτήμα Λικιαρδόπουλου, καμιά δεκαπενταριά περίπου άτομα, τα οποία σχεδίαζαν, κρύβονταν εκεί και σχεδίαζαν πώς θα κάνουν τα επόμενα βήματα. Εκεί προδόθηκαν ή τέλος πάντων τους αντιλήφθηκαν, αστυνοχωροφυλάκες μαζί με στρατό είχαν περικυκλώσει τον κάμπο. Έγινε μια μάχη περίπου στις 17 του Μάρτη. Εκεί σκοτώθηκαν 5 αγωνιστές, μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού και ένας χωροφύλακας. Αυτοί τα ονόματά τους θα μείνουν αθάνατα στην ιστορία του αγώνα για την ελευθερία του τόπου,